Για κοιτάξτε πόσο θαυμάσιο πράγμα είναι να λογαριάζει κανείς πως από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα μιλούμε, ανασένουμε και τραγουδούμε με την ίδια γλώσσα. Αληθή τα λόγια του σπουδαίου μας εφέρει. Από τις πολύχρησες μικίνες και τη γραμμική βήτα, το λόγο του Ομήρου και τους μεγάλους τραγικούς, μέχρι σήμερα, την εποχή της πληροφορίας, της ψηφιακής τεχνολογίας και των κοινωνικών μέσων, η ελληνική γλώσσα, ζωντανή και ενεργή, παράγει ιστορία, πολιτισμό και επιστήμη. Κατά το μακρύωνο ταξίδι της, η γλώσσα μας υπήρξε παρούσα όταν οι Ευαγγελιστές διακήρυσαν στα ελληνικά τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο, όταν η μακρινή ωκεανία έπαιρνε το όνομά της από τον Τιτάνα, γιο του ουρανού και της γέας. Ήταν παρούσα και όταν τα στοιχεία του Αλεξανδρινού Ευκλήδη μεταφράζονταν ως το πρώτο δυτικό βιβλίο στα κινέζικα, αλλά και όταν η ελληνική φωνή γινόταν φόου. Είναι η ελληνική λοιπόν μια γλώσσα οικουμενική, που ακολούθησε δρόμο συνθετικό και γόνιμο και πορεύεται διαρκώς εμπλουτιζόμενη στον σύγχρονο κόσμο. Ιατρική αλλά και θεολογία, τεχνολογία αλλά και φιλοσοφία. Όλοι οι καρποί της ανθρώπινης διανόησης χωρούν εντός της. Είναι η γλώσσα μας εκείνη η νοητή γραμμή που ενώνει τη μακραίων ελληνική σκέψη με τους προβληματισμούς του σήμερα. Είναι το κλειδί για την κατανόηση του σύγχρονου κόσμου. Είναι ένα παγκόσμιο αγαθό υψηλής πολιτιστικής αξίας που ανήκει σε όλους μας. Και εμείς, προνομιούχοι ως κοινωνίες μιας γλώσσας με αξιοθαύμαστη διαχρονικότητα και παγκόσμια ηχό. Έλληνες του εξωτερικού, φίλοι της Ελλάδας σε κάθε γωνιά της γης, η γλώσσα μας είναι ο κόσμος μας. Και εμείς, φύλακες και υπερήφανοι προστάτες του, αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να μιλάμε, να σκεπτόμαστε, αλλά και ναι, να ονειρευόμαστε στα ελληνικά. Πολλά φοβερά τρομερά θρέφει τέρατα γη. Μα το φρόνημα του άντρα που είναι σε τολμή αξεπέραστο. Ποιος μπορεί να το πει? Κριτητής γέρες στη μέσο, εν είναι ο πιπόντο, καλή και πίερα περίδητος. Εις διονός άριστος αμήνεστε περιπάτως. Εφήμερη. Τι είναι κανείς και τι δεν είναι. Όνειρο σκιάς είναι ο άνθρωπος. Πολλά τα δεινά που δεν ανθρώπου δυνατόν εμπέλει. Στέκονται και αναδεύονται, αληθινά σαν να είναι και έχουν μέσα τους ψυχή. Τι υπερμαχώ στρατηγό τα νικητήρια ως λυτρωτήσα των δεινών ευχαριστήρια. Κι όπου κατέχει να μιλεί με γνώση και με τρόπο, κάνει και κλέσει να γελούν τα μάτια των ανθρώπων. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά. Όσοι το χαλκαίουν χέρι, βαρύ του φόβου αισθάνονται. Ζυγκούν ζουλιάς ας έχως. Θέλει αρέτη και τολμή η ελευθερία. Απ' τα κόκαλα φλανέρι των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά. Αλλά Θεά, δεν μπορώ να ακούσω τη φωνή σου και στις εγώ την ειρηνικού κόσμο να τη χαρίσω. Μα ποιοι σαν τούτη δεν γνώριζε κανείς, μήτε πια η πατρίς του μέσα στο Μέγα Πανελλήνιο. Αυτή η ορθότης πιθανόν είναι η αιτία της μορφής. Μία στραβή η ζωή μας, μα προλαβαίνουνε. Άνεμος φυσιολογικός, από μακρά φταυμένος, με την καλή είναι εμποδιά των τάμπων τσολισμένων. Όνειρο αναγλυφό, θα έρθω κοντά σου κατά κορύφος. Κάποτε θα ανταμώσουμε στους λόγους του Κύριου. Μην ξεχνάς, περπάτε. Τα μάτια σου ζουνε μια θάλασσα, θυμάμαι. Και στα σπαλάθια της ερήμου, μία μάνα φώναξε παιδί μου. Ας μην το κρύβουμε, διψάμε για ουρανό. Τάχα, ότι επισκευάζει μια παράληψη παλιά, να γίνει σαν καινούρια. Σου παράγγειλε ο φιλοπαίγμα μύθος. Γλώσσαν με δώσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στη σαμούδια στο μυρ.
μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμούδιες του ομήρου. Κι αν κάπου ανάμεσα στους γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω αγγέλους, θα τους μιλήσω ελληνικά. Με αυτούς τους στίχους ο Νικηφόρος Βρετάκος εξυμνεί το ένθεο μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας. Και τι πράγματι πιο αληθές. Η ελληνική γλώσσα, η μητέρα των γλωσσών, το θεμέλιο του σύγχρονου πολιτισμού, είναι μάνα και τροφός του ορθού λόγου, της φιλοσοφίας, της ποίησης. Το αποσώνει άλλωστε ο Οδυσσέας Ελίτης. Δεν πρέπει να λησμονεί κανείς ότι στο μάκρος 25 αιώνων δεν υπήρξε ούτε ένας, επαναλαμβάνω ούτε ένας, που να μην γράφτηκε ποίηση στην ελληνική γλώσσα. Για μας τους Έλληνες απανταχού, τα ελληνικά είναι και κάτι παραπάνω. Είναι η ταυτότητά μας, οι ρίζες μας, η άειλη πολιτιστική μας κληρονομιά, η αγκαλιά της μάνας Ελλάδας, η αγκαλιά της μάνας Ελλάδας στα παιδιά της και το σημείο αναφοράς μας σε κάθε γωνιά της γης, ο ακατάλυτος δεσμός μας με την πατρίδα.